Υποψηφιότητες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βεβαίως είναι τρεις. Είναι μένει στο σπίτι αυτοκίνητο, που επίσης ήταν πάρα πολύ αστείο. Είναι ο κορονονονός, δικαίως, και τα σουβλάκια της καραντίνας. Εδώ. Για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Στην Κύπρο, δώστο. Ο νικητή είναι ένας. Τα σουβλάκια, παιδιά, πεινάσαμε. Το πρωί είχαμε για τη λιγούρες. Τον ονό. Στο σπίτι αυτό της Κύπρου, το κινητό, το σπίτι, δώστο. Στον ονό, δώστο. Δεν είναι κινητό. Πού θα το δώσει. Και πραγματοποιείται η ευχή της Τζόρτζας. Μένει στο σπίτι αυτοκίνητο. Στον Νίκο στη Λευκοσία, συγχαρητήρια Νίκο! Μωρέ, μπράβο Νίκο από τη Λευκοσία! Είναι δικό σου Νίκο αυτό να ξέρεις! Πας στο μεγάλο τελικό των αυριανών, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά! Καταρχήν δεν είμαι Νίκος, είμαι ο Σάββας! Γεια σου Σάββα! Τέλεια Σάββα! Κοντά τα εξαλιά μας τον Νίκο! Ό,τι να είναι! Αν έχεις κάποιο φίλο Νίκο να τον ιδιαίρεσαι! Χρόνια πολλά, φιλιά στην όμορφη Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, σε παρακαλώ, Σάββα, πες μας. Εκτός και αν δεν είναι ιδέα, είναι ο τρόπος με τον οποίο περνάς την καραντίνα. Όχι. Είναι μια εισήγηση κάποιων φίλων που θέλασαν ένα βιντεάκι. Α, μάλιστα. Οπότε εσύ αποφάσισες να κάνεις αυτό. Ποιος οδηγεί? Μόνο του. Είναι και κατευθυνόμενο. Τέλειο, πολύ ωραίο αυτό. Μόνο του. Εγώ ήταν ο Σάββας προφανώς. Όπως μόνο του δεν γίνεται μόνο. Δεν τον έχει να αστείευεται πάρα πολύ. Τζόρτζια, για ρώτα, μίλα με τον άνθρωπό σου. Τι γίνεται. Καλά πήγε, γίνεται, ξέρω να ρωτήσω κάτι. Θα το πούμε και εμείς, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις το αυτοκίνητο σου σπίτι και να το πάει και βόλτα. Καταρχήν, έστειλε μήνυμα. Ήθελα να είναι στο πνεύμα. Ήθελα να είναι στο πνεύμα. Stay home. Μήνυμα, έστειλε και τι έστειλε το 6, ας πούμε, βόλτα με το αυτοκίνητο. Όχι, γιατί να στείλω μήνυμα. Αφού είμαι σπίτι. Α, αυτή είναι και η ιδέα, άλλωστε. Κατάλαβε. Σάββα, μα συγχαρητήρια. Έχει κερδίσει. Όταν σε βλέπανε, τι κάνανε οι άνθρωποι από τα σπίτια γύρω, πες μας, αυτό θέλω να ξέρω. Άστα. Ελέγχε. Γελάω. Εντάξει, γελούσαν. Περιμένα να ανεβάσω το βίντεο. Πόση ώρα σου πήρε να το κάνεις όλο αυτό? Κοίταξε, υπάρχουν 2 μέρες για να προσπαθήσω να βάλω τα πράγματα πάνω στο αυτοκίνητο. Χωρίς να πάθει ζημιά το αυτοκίνητο. Σωστό. Εντάξει, το σαλονάκι είναι πλαστικό εν του κήπου, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να το κανονίσω. Πολύ σωστό. Τι άλλα πράγματα υπήρχαν μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί είναι μακρινό το πλάνο και δεν μπορούμε να. Βλέπω ένα τραπέζι. Εκτός το τηλέφωνο, ναι. Ένα φωτιστικό. Το σαλονάκι βασικά. Όλο. Έχει και μαξιλάρια πάνω, καλά βλέπω. Κανονικά. Βεβαίως, κανονικά, ναι. Είναι όλο κανονικά, πλήρες, έτσι. Κανονικά. Το αυτοκίνητο όλα καλά, Σάββα. Βέβαια, πάντα. Ωραία. Με πολύ προσεκτικός. Μπράβο Σάββα μας. Και είσαι και πολύ τυχερός. Και επίσης είσαι και πολύ κερδισμένος, γιατί πηγαίνεις στον αυριανό τελικό. Οπότε θα τα ξαναπούμε και αύριο, Σάββα μου. Ας ελπίσουμε. Όχι, δεν θα ελπίσουμε. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Διαγωνίζεσαι και αύριο, Σάββα. Ευχαριστούμε πολύ τα φιλιά μας Λευκοσία και σε όλη την Κύπρο. Την αγάπη μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλιά. Όχι, τον λέγαμε Νίκο τον άνθρωπο την τροφή. Ναι. Είναι αλήθεια όμως ότι όλοι έχουμε ένα φίλο Νίκο. Και σαν είναι και καλή φίλη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.